Έρχεται ο μεγάλος αδελφός για την παράνομη στάθμευση οχημάτων με τη δημοτική αστυνομία να ειδοποιείται προσεχώς για τα παράνομα παρκαρίσματα σε διαβάσεις πεζών, ράμπες και σε χώρους στάθμευσης αμαία. Και όμως αυτοί είναι οι έξυπνοι αισθητήρες οι οποίοι θα στέλνουν σήμα στη δημοτική αστυνομία. Αυτός ο αισθητήρας αναμεταδίδει ένα σήμα στο κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο Δημοτικός Αστυνομικός θα λαμβάνει το σήμα και θα σπέβδει αμέσως στον τόπο της παράβασης. Όπως καταλαβαίνετε, η Δημοτική Αστυνομία με τη μικρή δύναμη που έχει θα διευκολυνθεί με αυτή την εφαρμογή, καθώς θα κερδίσει χρόνο. Έξυπνοι αισθητήρες τοποθετήθηκαν σε 14 σημεία στην καρδιά του Ηρακλείου με τους διερχόμενους πολίτες να απορούν στη θέα τους. Υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει κάτι με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά με βάση την τεχνολογία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη στάθμευση? Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο Ηράκλειο με τη στάθμευση. Έχω παρκάρει σε δρόμο που είναι κοντά στο Καπετανάκιο. Τι μπορεί να είναι? Για τα λεωφορεία. Για να μην παρκάρουν για τους... Να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Είναι αισθητήρας που θα ειδοποιεί τη Δημοτική Αστυνομία ότι κάποιος πάρκαρε παράνομα σε διάβαση πεζών. Πολύ καλό. Σας αρέσει? Βεβαίως, χρειάζεται. Γιατί τα έχουμε καταπατήσει όλα. Πιστεύετε ότι κάποιοι θα βάλουν μυαλό με την τεχνολογία? Πρέπει να βάλουμε μυαλό. Μέσω της νέας τεχνολογίας, δημοτικοί αστυνομικοί θα περιφρουρούν τα επίμαχα σημεία στο πλαίσιο πιλωτικής εφαρμογής, ενώ θα κερδίζουν και χρόνο στη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Θα επεξεργαστούν τα δεδομένα που θα προκύψουν, θα γίνουν όποιες διορθωτικές κινήσεις και διορθώσεις σχετικά με την εφαρμογή της και θα είναι η δεύτερη καινοτόμα εφαρμογή που προκύπτει μετά την ηλεκτρονική καταγραφή και βεβαίωση των παραβάσεων στάθμευσης. Την ίδια ώρα πολίτες διαμαρτύρονται για την δραστική μείωση ελεύθερων χωρών στάθμευσης μετά το κλείσιμο του ιστορικού κέντρου και την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης του μεγάλου έργου ανάπλασης. Πρέπει να φροντίσουν και οι διοικούντες στην πόλη να βρουν και κάποιες θέσεις που να μπορούν να παρκάρουν οι τουρίστες οι πολίτες. Και αν είναι δυνατόν και χωρίς να πληρώνουν. Οι θέσεις δεν υπάρχουν. Έρχονται στην πόλη το λιγότερο 25.000 αυτοκίνητα ειδικά Δευτέρα. Δεν έχει ούτε για 5.000.